Καλημέρα λοιπόν και από μένα σε όλες και όλους. Πριν 3 χρόνια, η τελευταία κυβέρνηση του πελατειακού συστήματος προτίμησε πρόωρα την εκλογή του πρώτης δημοκρατίας, ώστε η αναπόφευκτη κατάρρευση της χώρας, το λεγόμενο πιστωτικό γεγονός, να σκάσει στα χέρια μιας κυβέρνησης αριστεράς. Τότε στους χορούς πράσινους είχαν ακουστεί απόψεις για μη συμμετοχή σε μια κυβέρνηση που θα έχει αμυντικές πιθανότητες να σώσει τη χώρα από την χρεοκοπία. Εμείς όμως τολμήσαμε και αναλάβαμε αυτή τη συνευθύνη. Αναλάβαμε τη συνευθύνη να ανορθώσουμε την οικονομία μέσα στην Ευρωζώνη. Αναλάβαμε τη συνευθύνη να αποφύγουμε τον Brexit, ώστε να μην εξαγοραστεί η χώρα για ένα κομμάτι ψωμί από τα επιθετικά φάντς. Σήμερα λοιπόν είμαστε περήφανοι που ήμασταν μέρος της λύσης και δεν προτιμήσαμε την ασφάλεια της αντιπολίτευσης. Η Ελλάδα σήμερα δεν απειλείται από το επιθετικό γεγονός και πάνω από 300.000 συμπολίτες μας, το 90% των οποίων, και μην έχουμε τα γνωστά fake news, έχουν θέσει πλήρους απασχόλησης. Ωστόσο, το στίγμα της συμμετοχής δεν ήταν απλά να αποφύγουμε την κατάρρευση. Ίσως μια έντονη σοσιαλδημοκρατική και δεξιά κυβέρνηση θα μπορούσε να βγάλει τη χώρα από την κρίση, αρκεί να ήθελε να συγκρουστεί με αυτό το καθεστώς. Συγγνώμη γιατί το κομπιούτερ μας, εντάξει, σε κόλλησε. Αν αποφάσισε να συγκρουστεί λοιπόν με αυτό το καθεστώς και αν βέβαια δεν ήθελε να συνεχίσει να υποθάλπει τον παρασυντισμό σε βάρος της πραγματικής οικονομίας. Άρα δυστυχώς, από την αρχή της κρίσης, ακόμα και μέσα στα μνημόνια, αυτές οι κυβερνήσεις όχι μόνο δεν θέλησαν να συγκρουστούν με το βάρος καθεστώς, δεν θέλησαν να σπάσουν αυγά, αλλά συνέχισαν να βυθίζουν τη χώρα στα διέξοδα. Η αλλαγή που αποέλυνε δεν ήταν μια απλή αλλαγή κυβέρνησης. Ήταν μια αλλαγή πορείας, ήταν μια ρήξη το παρασυντικό αυτό καθεστώς, των στερλώσεων των μετέρων, των φλόρων και των Τζοχατζόπουλων, που όχι μόνο δεν άφηνε περιφέρον στην ανάπτυξη, στην πραγματικότητα δεν άφηνε κανένα περιθώριο για την μείωση της χώρας. Και φαίνεται ξεκάθαρα σήμερα από αυτά τα άθλια fake news πώς αυτό το καθεστώς συνεχίζει και πέφτει καρέστα του σήμερα παρά το γεγονός ότι μας έφερε σε αυτήν την κατάσταση. Εμείς λοιπόν ως κυβέρνηση δώσαμε πολύ σκληρή μάχη και δίνουμε σκληρή μάχη να σπάσουμε αυτά τα κατεστημένα και θέλουμε η οικονομία να στηριχθεί στην παραγωγή της. Να στηριχθεί σε μια βιώσιμη παραγωγή που να σέβεται τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Βέβαια η δική μας συμμετοχή των Πρασίνων δεν ήταν απλά και μόνο να σώσουμε τη χώρα από τη χρεοκοπία. Πρέπει να βάλουμε και το λιθαράκι μας στην κατέθεση των πράσινων αξιών. Και θα αναφέρω συνοπτικά κάποια πράγματα τα οποία επιλεκτικά από τα πολλά που μπορέσαμε και κάνουμε και πρώτα απ' όλα τους δασικούς χάρτες. Γιατί ακούσαμε και αυτό το ευχάριστο, ότι λέει οι δασικοί χάρτες ήταν μνημονιακή υποχρέωση. Πράγματα μνημονιακή και από το πρώτο μνημόνιο. Αλλά δεν ήταν μόνο μνημονιακή, ήταν λεφτά ευρωπαϊκά και δεκαετίες. Δυστυχώς όμως οι μνημονιακές κυβερνήσεις όχι μόνο δεν κάνανε καμία, ήταν στο 0,8% της κύρωσης χαρτών. Στο 0,8% το οποίο ήταν πριν τα μνημόνια. Ούτε ένα στρέμμα δεν πληρώσανε αυτές τις κυβερνήσεις με τον νόμο που φέρανε. Δεν θέλανε και είναι αποδεδειγμένο ότι από εκείνες τις μνημονιακές υποχρεώσεις που είχαν κάποια αξία μεταφραστική, δεν εφαρμόσαν ούτε μία. Και ούτε φυσικά του δασικού χάρτε. Και εμείς το κάνουμε. Για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας μας χρηματοδοτούνται τα φορετικά διαδείγματα και τα διαχειριστικά σχέδια του περιοχού Natura. Να θυμίσω ότι οι περιοχές Natura στην Ευρώπη από στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής φέρουν 200 δισεκατομμύρια ακαθάριστη προστιθέμενη αξία. Και η Ελλάδα από αυτά δεν παίρνει σχεδόν τίποτα. Στην Ελλάδα δυστυχώς οι περιοχές Natura ταυτίστηκαν με Κατάρ. Γιατί κανείς δεν ήξερε τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται. Άρα αυτή τη στιγμή μπορούμε να ξεκινήσουμε μια τέτοια μεταρρύθμιση. Μπορούμε να ξεκινήσουμε ένα νέο Natura εφαλτήριο και εδώ να θυμίσω ότι δώσαμε σκληρή μάχη με την κοινωνία σε περιοχές που είχαν πολύ ψηλή περιβαλλοντική αξία όπως ο Παρισιακός, αλλά είχαν και πολύ μεγάλο τουριστικό ενδιαφέρον. Και εκεί πέρα πείσανε την κοινωνία, αλλά και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που αμφιβάλλανε, ότι ένα σωστό διαχειριστικό σχέδιο και σωστή και σωστό προεδρικό διάταγμα είναι εφαλτήριο ανάπτυξη βιώσιμη. Και δεν είναι τροχοπέδι. Δεν είναι τροχοπέδι για τον άνθρωπο. Για πρώτη φορά στην ιστορία ξεκινάμε τα διαχειριστικά σχέδια απόσπασης με υπογραφή φάνελου και δική μου. Να θυμίσω λοιπόν ότι εδώ πέρα θα αναβιώσει μια υπερχιλιετής παράδοση εκταρτικής κτηνοτροφίας που ήταν ο κορμός στο οποίο στηριζόταν οι ορεινοί και παραδασοβιλικισμοί.
Να θυμίσω λοιπόν ότι σε Σαρδινία το γάλα το πρόβιο, οι προβατοτρόφοι το φυλάνε 55 λεπτά το λίτρο. Στην Ελλάδα, αν πουλήσουμε κάτω από 80, χρεοκοπούν οι παραγωγοί μας. Γιατί? Για δεν έχουμε δική μας ιδιοπαραγωγή ζωοτροφής. Και τα διαχειριστικά όχι μόνο προστατεύουν το δάσος, αλλά πατάνε σε αυτό. Στις πρώτους μήνες της διαπραγμάτευσης είχαμε το θάρρος με αυτή τη δημοσιοοικονομική ασφυξία και πωλήσαμε το πρώτο έθνικο σχέδιο διοίκησης απορριμμάτων, το οποίο είναι συμβατό με το ευρωπαϊκό κειμένο. 50% τουλάχιστον ανακύκλωση και διαλογή στην πηγή μέχρι το 2020. Όλα τα σχέδια τα προβλήματα σε τελείως άλλη κατεύθυνση μεγάλων συμφερόντων. Είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι φέραμε δασικούς συνεταιρισμούς εργασίες. Είναι η πρώτη συνεταιρισμή εργασίας στην Ελλάδα, αποκλειστικά εργαζομένη. Να θυμίσω ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να έχει πάνω από 8 δισεκατομμύρια ετησίως ΑΕΠ αυτά από την πεσοκομεία και έχει κάτω από το 0,2% του ΑΕΠ σήμερα. Ίσως και κάτω από το 0,1%. Τη σφραγή μας είχε ο νόμος για το παρατηρητήριο δόμηση και το γενικό νόμος για την δόμηση, το οποίο βάζει τέλος στην αυτερεσία. Βάλαμε, συνεισφέραμε σημαντικά στην ομοθέτηση της φαρμακευτικής κάναβης και της βιομηχανικής κάναβης. Θεσπίσαμε μετά από 30 χρόνια τη διατήρηση των λιμνοθαλασσών μας, που δεν είναι μονάχα υπότιτλοι της σημασίας, αλλά είναι και χώροι παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων πολύ υψηλής αξίας όπως τα ποτά. Λύσαμε και τοπικά προβλήματα. Την εφιαλτική ομιλία του Πύργου Αυτοσκουπίδη, τη σωτηρία του Πάρκου Τρίτσι. Ανοίξαμε τον τρόπο για την ξυλία του προσωπού. Ολοκληρώσαμε το τεχνικό πλαίσιο για τις βιολογικές αγορές. Τέλος, τη σφραγή αναφέρεται όμως για την κοινωνική αλληλεγγύη και οικονομία, και εδώ θα συμφωνήσω και μικρολαλίσασα, ότι σήμερα, και εδώ θα αναφέρω το λόγο του Κέινς, που έλεγε ότι οι καπιταλιστές είναι καπιτάνοι του γλυκού νερού και πεδίουν μόνο σε συνθήκες καλής δυναιμίας. Τότε λοιπόν, όταν έγινε το κράτο του 30, απάντηση ήταν οι μεγάλες δημόσιες επενδύσεις. Σήμερα που ξέρουμε ότι αυτό είναι ανέφικτο, εμείς θέλουμε να επενδύσουμε το πραγματικό κεφάλαιο της χώρας μας, το ανθρώπινο δυναμικό μας, την καινοτομία, τα μυαλά των παιδιών μας. Αυτό κάνει την κοινωνική αλληλεγγύη οικονομία. Εδώ θέλω να πω κάτι σημαντικό. Όλα αυτά δεν θα μπορούσαν να τα έχουμε κάνει χωρίς τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και των παραγωγών. Θέλω δημόσια από αυτό το οποίο ευχαριστήσω. Τους κτηνοτρόφους μας, τους ψαράδες των μεταλλευτών, τους μελισσοκόμους, τους βιοκαλλιεργητές, τα παιδιά που καλλιεργούν τους υδροτερμινές υλικών, τους σπόρους, τον περίχη, γιατί όχι μονάχα κάτσαμε και δουλέψαμε μαζί, σχεδιάσαμε μαζί και συναποφασίσαμε, όλα αυτά είναι και δικό τους έργο. Παράτησαν τη δουλειά τους και ερχόντουσαν στο Υπουργείο κάθε μέρα να σχεδιάζουν μαζί. Και αυτή είναι η μεγάλη στροφή ενός Υπουργείου που είναι μαζί στον πολίτη. Εμείς οικολογικά δεν είμαστε κάποιοι περιβαλλοντικοί ελίτ που σκεφτόμαστε το περιβάλλον σαν ουσία. Το περιβάλλον για μας είναι το κεφάλαιό μας, το κεφάλαιο, το βασικό κεφάλαιο που πήραμε από τους γονείς μας και θα το παραδώσουμε σε καλύτερη κατάσταση στα παιδιά μας, το κεφάλαιο όμως το οποίο θα πατήσει η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Και δεν είναι τυχαίο ότι οι κυβερνήσεις του μαζί τα φάγαμε, δεν κατέστρεψαν μόνο το περιβάλλον, κατέστρεψαν και την οικονομία γιατί για μας αυτά πάνε μαζί. Βέβαια, αυτές οι νίκες που προανέφερα είναι πάρα πολύ λίγες μπροστά στη μάχη του πράγματος. Για μας το ξεκαθαρίζουν κόκκινη γραμμή και σας καλώ σήμερα σε συνέντευξη στην βραδινή εκδήλωση που έχουμε σε 7 η ώρα στο Δημαρχείο. Είναι κόκκινη γραμμή η εξορίξη των ανθρώπων. Δεν κάνουν απλά κακό στο περιβάλλον, κάνουν καταστροφή στην οικονομία και αυτό το έχουμε αποδείξει. Είμαστε το μοναδικό κόμμα στην Ελλάδα που ισχυρίζουν αυτή την άποψη. Δεν έχουμε αντίθεση στους τρογονάθρακες της μίας ή άλλης πολυεθνικής όπως άλλα κόμματα. Δεν είναι για μας σημαία ευκαιρίας. Είναι τεκμηριωμένη άποψη και παρόλαψουμε και την κυβέρνηση ότι να μην πάμε σε αυτή τη λάθος κατεύθυνση. Θέλουμε να κάνουμε και ένα κάλεσμα εδώ. Δεν υπάρχει καμία χώρα στον πλανήτη που να εμποδίστηκαν οι μεγάλες εξωτερικές πολυεθνικές στενά από κάποια κυβερνητική απόφαση. Αν δεν υπάρχει οργανωμένο και μαζικό κίνημα όλης της κοινωνίας από κάτω, μόνο αυτό το πράγμα μπορεί να κάνει το κοπέδιο οριστική σε αυτά τα σχέδια καταλύστευσης του εθνικού μας πλούτου. Για μας την κόκκινη γραμμή και η καθυστερήσει η κύρωση τέλους οδηγίας για τα GMO, για τα γενικά τροχομένα, στην κατεύθυνση πλήρους απαγόρευσης από την Ευρώπη. Πρέπει να προχωρήσει η κοινωνική αλληλεγγύη οικονομία στον πρωτογενή τομέα. Το ξεκινήσαμε, είναι πολύ μεγάλα τα θεσμικά εμπόδια. Η κοινωνική αλληλεγγύη τομέα δεν είναι φιλανθρωπία, πρέπει να γίνει, αλλά πρέπει να μπει στον πρωτογενή τομέα. Και θα το συνεχίσουμε να το παλεύουμε όπως το κάνουμε όσο είμαστε στο Υπουργείο.
Είναι απέτηση για μας οι άπεδα είναι από συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε αυτή τη στιγμή μόνο αιωλικά και μάλιστα πάνω σε κορφές υψηλής αξίας όπως τα άκρατα ή όπως η μάνη και την ίδια ώρα να μην έχουμε γεωθερμία, βιομάζα, βιοαέρια. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή για να αποκτήσουμε πλήρη ενεργειακή αυτονομία πρέπει να έχουμε καλό σωστό χαρμάνι και πλήρη διασπορά. Να φέρω μόνο ένα παράδειγμα, με 6 και μόνο 1.000 ευρώ μπορεί να αυτονομηθεί τελείως και να απαλλαγεί από το πετρέλαιο κάτι την ευρωπαϊκή μας μονάδα. Μέγιστο κόστος 6.000 ευρώ. Άρα αυτή είναι η πραγματική παραγωγή ένα συγκρότηση. Για μας δεν έχουμε καμία σχέση με τον περιβαλλοντισμό του πληκτρολογίου και την ανέξοδη καταγγελία. Εμείς είμαστε κοντά στην κοινωνία και μαζί με την κοινωνία. Και ας είμαστε ειλικρινείς. Δεν αλλάζει μια χώρα ολόκληρη μέσα σε 3-4 χρόνια. Αυτό όμως που μπορεί να αλλάξει είναι ακριβώς αυτή η πάταξη του παρασιτισμού. Ούτε ένα ευρώ λοιπόν πια στον παρασιτισμό. Αυτή είναι η δέσμευσή μας. Θα δώσω το λόγο στον υφυπουργό μας, κύριε Δημάρχη.